κάποια μικροκλοπές. Ωστόσο, πάλι τους ακολουθούν να δρουν και να είναι ελεύθεροι. Πάντως, εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής, διότι κατανοεί κανείς την αγωνία των κατοίκων της περιοχής, κατανοεί και την οργή τους για όσα συμβαίνουν. Πρέπει όμως από την άλλη πλευρά να πούμε, και θα το πω και στον κύριο Πιπίκη αμέσως μετά, ότι όλοι οι λάθρομετανάστες, δεν είναι όλοι οι μετανάστες που βρίσκονται στον Άγιο Παντελεήμονα, δεν είναι λάθρομετανάστες, δεν είναι παράνομοι, δεν είναι κακοποιοί. Συμφωνούμε. Έτσι, διότι ακούω πάνω στον θυμό, πάνω στην οργή, φωνές που λένε να απελαθούν όλοι, να φύγουν όλοι, ή θα φύγουμε εμείς από την περιοχή και ούτω καθεξής. Το 1,5 χιλιάδες... Θα ξαναπώ ότι κατανοώ την οργή σας. Το 1,5 χιλιάδες υπογραφές μαζευτήκανε, οι 517 υπογραφές ήταν από αλλοδαπούς. Δεν υπάρχει ρατσιστικό... Από αλλοδαπούς κατοίκους της περιοχής. Βεβαίως. Αν μου επιτρέπετε... Οι οποίοι επίσης θέλουν... Φύγουνε οι λαθρομετανάστες. Αν μου επιτρέπετε, ναι, και αυτό ακριβώς πρέπει να σας πω, ότι οι μόνοι μετανάστες που ζουν χρόνια τώρα εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα, που έχουν γεννηθεί τα παιδιά τους εδώ, που πηγαίνουν σε ελληνικά σχολεία, θέλουν και αυτοί να καθαρίσει αυτή η περιοχή από τους λαθρομετανάστες. Τονίζουν ότι δεν είναι ρατσιστές, δεν έχουν πρόβλημα με τους ανθρώπους, όμως η περιοχή πια δεν μπορεί να δεχτεί άλλους λαθρομετανάστες. Είναι λογικό αυτοί οι άνθρωποι και να θέλουν να ζήσουν. Αλλά δεν αντέχει άλλο, όπως λένε, αυτή η περιοχή. Ζητούν από την πολιτεία να λάβει μέτρα, προκειμένου να γίνουν κέντρα υποδοχής των ανθρώπων αυτών. Δέσποινα Γεωργιάδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να δούμε τον κύριο Αξελό. Κύριε Πιπίκη, τι λέτε? Αυτό που ζητάτε? Να φύγουν οι λαθρομετανάστες από την περιοχή σας? Μα βεβαίως. Οι άνθρωποι αυτοί είναι Αφγανοί, Ιρακινοί, οι οποίοι μπαίνουν με το σύστημα της βάρκας που βουλιάζουν στο Αιγαίο. Και έρχονται μετά στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα, εντάσσονται σε ομάδες. Αυτές οι ομάδες δημιουργούν πανικό στον Αγίο Παντελεήμονα. Αυτά δεν έχω... Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να κοιταχτεί το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης. Ακούμε για βιασμούς, ακούμε για επιθέσεις στην πλατεία. Για ξεβράκωμα κοριτσιού μέσα στην Οδό Αχαρνών, απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Και ο πατέρας να ουρλιάζει από πάνω. Και εκείνοι για να σπάσουν τον τζαμπουκά, ναι, γδίσαν την κοπέλα. Το Νοέμβριο αυτό. Κύριε Αξελέ. Κύριε Παυλόπουλη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο, υπαρκτό ζήτημα, αλλά το οποίο δεν επιδέχεται σπέκουλες. Είναι ένα ζήτημα που εκτείνεται από τον πόλεμο στις συγκεκριμένες χώρες, γιατί ο Άγιος Παντελεήμονας είναι ένα κέντρο Αφγανών μεταναστών, και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι λαθρομετανάστης η λέξη είναι αδόκιμη. Εγώ δεν έχω συνηθίσει να τη χρησιμοποιώ. Η δική μου κλίμακα αξιών δεν μου επιτρέπει να θεωρώ ανθρώπους λαθρέους. Μου επιτρέπει όμως να θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι είναι χωρίς χαρτιά ή δεν αναγνωρίζονται ως λαθρομετανάστες. Λαθρομετανάστες, κύριε Αξελέ, και λέγονται και επισήμως από την πολιτεία λαθρομετανάστες. Αυτή την έκφραση δεν και μπορώ επειδή, να την υιοθετήσω. Ξέρετε ότι δεν επιτρέπει σπέκουλα αυτή η ιστορία. Όχι. Εγώ βλέπω διάφορες ομάδες. Άμα δεν τελειώσω. Βεβαίως. Γιατί... Αυτόκλητα να παρεμβαίνουν σε αυτή την υπόθεση. Εάν δεν τελειώσω, και... κύριε Παυλόπουλο. Βεβαίως. Αμέσως, κύριε Αξελέ, εσάς θα έρθω. Και αυτόκλητα να παρεμβαίνουν σε αυτή την ιστορία, η οποία έχει μετατραπεί σε μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση. Και αντί να παρεμβαίνουν προκειμένου να βρεθεί μια λύση, να δυναμητίζουν και να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Λοιπόν, εγώ θα ξαναπάω εκεί που μου κόψατε το νήμα και θα σας πω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που εκτείνεται από τον πόλεμο μέχρι την... περνάει μέσα από την Πάτρα και φτάνει στο Δουβλίνο 2, δηλαδή στη μεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπέγραψε κανείς το Δουβλίνο 2, το υπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση. Τι είναι Δύο, και αυτό δυστυχώς δεν το λέει κανένας. Ελάτε στο τι πρέπει να γίνει στον Άγιο Παντελεήμονα. Βεβαίως. Ελάτε στο προκείμενο. Έχει πολύ μεγάλη σχέση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς, θέλουν να φύγουν, να πάνε σε άλλες χώρες. Όχι. Εδώ πέρα, κάνετε λάθος. Εδώ πέρα λοιπόν. Μα εδώ λέει ο κύριος Πιπίκιος και οι κάτοικοι της περιοχής ότι βολεύονται ζώντας. Κοιτάξτε, και εγώ στην Αθήνα ζω 50 χρόνια. Μα τι λέτε, 10-10 σε σπίτια. Με συγχωρείτε, 20-20 σε σπίτια. Κύριε Παυλόπουλε, ποιοι νοικιάζουν τα σπίτια απέναντι από την εκκλησία? Κύριε Παυλόπουλε, ποιοι νοικιάζουν τα σπίτια σε 40 κεφάλια? Έλληνες απαντεώνες. Ποιοι νοικιάζουν ένα σπίτι με το κεφάλι και μένουν 50 άνθρωποι? Έλληνες απαντεώνες. Ποιοι νοικιάζουν ακριβώς τα υπόγειά τους και μένουν 50-50 άνθρωποι? Μα σας το λέω, Έλληνες απαντεώνες. Εκμεταλλεύονται αυτούς τους ανθρώπους? Έλληνες δεν είναι αυτοί που έχουν τις ιδιοκτησίες? Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ποιοι έχουν δημιουργήσει όλο αυτό το μεγάλο ζήτημα? Το έχουν δημιουργήσει μόνο οι άνθρωποι που διαβιούν παρανόμως ή χωρίς χαρτιά και πραγματικά χρειάζεται μια άλλη αντιμετώπιση. Πάμε. Και μια άλλη αντιμετώπιση να μπορούν.
φύγουν, να πάνε στις χώρες στις οποίες επιθυμούν να πάνε και δεν τους αφήνουν. Μα δεν επιθυμούν να πάνε. Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Δεν γίνεται να κάνω λάθος. Είμαι στη γειτονιά. Και εγώ είμαι στη γειτονιά. Στην Κάλυγκος μένω, κύριε μου. Δεν θα μου πείτε τώρα που πήγε τη γειτονιά 50 χρόνια στην Αθήνα. Από το 1974. Λοιπόν, εγώ 50 όμως. Για μετρήστε 50 πίσω. Ωραία. Λοιπόν, θα μου πείτε τώρα ποιος κάνει λάθος στην Αθήνα. Δόξα τω Θεώ την έχω περπατήσει βήμα-βήμα. Θα σας πω λοιπόν. Εκτός ότι... από κάτοικος, είμαι και πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Εφέδρων. Ό,τι λέω. Τώρα έχω το κάνει εφέδρο και αυτά λεπτάκι. Με συγχωρείτε. Πρώτον, με διακόπτε γιατί εγώ δεν σας διακόπτω. Έχω κάνει έρευνα. Μη με διακόπτε έρευνα. Καλά. Πάμε παρακαλώ πολύ. Πάμε παρακαλώ πολύ. Ένα ζήτημα λοιπόν υπαρκτό. Αυτή είναι η σπέκουλα, κύριε Παπαδόπουλο. Αυτή είναι η σπέκουλα που έχει αρχίσει να γίνεται. Η σπέκουλα είναι από το κύριο τώρα με τους χρυσαυγίτες, οι οποίοι χρυσαυγίτες εκμεταλλεύονται την πραγματικά απαράδεκτη κατάσταση που υπάρχει. Ένα χρυσαυγίτη, ο κύριος Πιπίκιος, ο κύριος Πιπίκιος, κύριε Παπαδόπουλο, δεν ξέρω τι λέει ο Πιπίκιος, τι λέω, υπογραφές και μετά να σας λέω λοιπόν ότι από την άλλη μεριά. Πώς χρεώνεται δηλαδή το... έτσι πετάτε. Έχουμε το πρωί υπήρχε Αιγύπτιος που έδινε συνέντευξη. Έχουμε φτάσει δυστυχώς στο άλλο άκρο. Έχουμε φτάσει δηλαδή στο άκρο να θεωρούμε ότι είναι εγκληματικό ή απαράδεκτο για μας το να είναι δύο γυναίκες Αφγανές με τα παιδιά τους στην παιδική χαρά. Ανεμβολίαστα τα παιδιά τους. Αν αυτό τα παιδιά τους δεν μπορούν και θεωρούν ότι είναι ντροπή για τα παιδιά τα Ελληνόπουλα να είναι μαζί. Οι γυναίκες με τα παιδιά. Ανεμβολίαστα τα παιδιά. Από το Αφγανιστάν ή από αυτές τις χώρες οι οποίες δεινοπαθούν, αν αυτό το θεωρούμε ενοχή. Αν κάποιος πείραζε το παιδί σας, κύριε Αξενέ, πώς θα αντιδρούσατε? Ορίστε. Αν ήσασταν στη θέση του πατέρα που ο οποίος από τον μπαλκόνι έβλεπε το κορίτσι του να του κατεβάζουν τα ρούχα. Αυτό το περιστατικό δεν το γνωρίζω. Πώς θα αντιδρούσατε? Και εξ όσων γνωρίζω, ξέρετε όλα αυτά. Γιατί ξέρετε, κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε και τον εαυτό μας στη θέση αυτών των ανθρώπων, τους οποίους τους έχει εγκαταλείψει η πολιτεία. Και τους χειραγωγούν ή τους χειραγωγήσουν διάφορες ομάδες ένθεν κακήθεν. Κάντε στο Γιώργο Παπαδόπουλο. Αλλά κύριε Παπαδόπουλο, με συγχωρείτε, σας είπα ότι είναι ένα ζήτημα μεγάλο, υπαρκτό. Κύριε Αξενέ, επιτρέψτε μου, επιτρέψτε και στους συναδέλφους μου να εκφράσω την άποψή του. Σε μένα δεν μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω καμιά άποψη. Σας επέτρεψα, σας παρακαλώ. Εδώ έχουμε το πρωτοφανές φαινόμενο. Το κέντρο της πόλης να έχει της πρωτεύουσας, δηλαδή να μετατραπεί σε γκέτο. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Δεν είναι μόνο ο Άγιος Παντελεήμονας. Όχι. Είναι πόλη θεάτρου. Άγιος Νικόλας. Πατήσια. Είπατε προηγουμένως για 50 άτομα σε διαμέρισματα. Υπάρχουν στις Σοκράτους κοντά κτίριο, υπάρχει κτίριο όπου κάποιος έχει νοικιάσει σε 100, 150, 200. Έλληνες είναι. Με 5 ευρώ το κεφάλι. Πού το έκανε αυτό? Έλληνες είναι αυτοί. Οι συνθήκες εκεί πέρα υγιεινής είναι τραγικές. Εκτός των άλλων, να σας πω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πολιτιστικά έχουν μάθει αλλιώς. Είναι άλλος τρόπος ζωής στο Αφγανιστάν, άλλος τρόπος εδώ. Συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να πω όμως το εξής. Ποιος τα άφησε το γκέτο της Αθήνας και έγινε γκέτο? Ποιος μοιάστηκε μέχρι τώρα? Χρειάστηκε δηλαδή κάποιοι κάτοικοι, εγώ πιστεύω για λόγους διαμαρτυρίας, να ψηφίσουν σε κάποια εκλογικά κέντρα υπέρ του λαού και σε ορισμένα υπέρ της Χρυσής Αυγής. Υπάρχουν 2-3 εκλογικά κέντρα στον Άγιο Παντελεήμονα που η Χρυσή Αυγή απέσπασε ένα 4% ψήφων. Γιατί νιώθουν οι κάτοικοι ότι τους καλύπτουν. Να σας πω γιατί. Τους καλύπτει το ενδιαφέρον που έδειξε, πρέπει... που έδειξε η Χρυσή Αυγή ο λαός. Ναι, αλλά δεν... η υπόλοιπη πολιτεία τους έχει εγκαταλείψει. Όμως ο Άγιος Παντελεήμονας... Ή αν δεν είναι τέτοια η οργή τους, τέτοιος ο θυμός τους... Ναι, να πω κάτι. Ο κύριος Πλεύρης... Μισό λεπτό, κύριε... Ο κύριος Πλεύρης είναι... Απόγευμα παρά απόγευμα στην πλατεία. Το ερώτημα είναι ποιος άλλος πολιτικός. Κύριε... Μισό λεπτό, κύριε Πιπίκη. Κύριε Πιπίκη, για τον κύριο Πνεύρη, για τον κύριο Αξελό, για τον κύριο Παυλόπουλο. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να γίνει στην περιοχή. Να ρωτήσω τον κύριο Πιπίκη. Δηλαδή, κύριε Πιπίκη, εσείς το αποδέχεστε αυτό? Δηλαδή, τι έγινε τώρα στον Παντελεήμονα? Έρχεται ο κύριος Πλεύρης στην μεριά και οι οπαδοί του. Έτσι. Και έρχονται κάποιοι άλλοι. Δεν ξέρω πώς αποκαλούνται, αυτό αποκαλούνται, αυτόνομοι δεν ξέρω πώς, προστάτες, και γίνεται μάχη στον Άγιο Παντελεήμονα. Λες και ο Άγιος Παντελεήμονας είναι κάποιο ύψωμα που τη μια το καταλαμβάνει οι υπερασπιστές των μεταναστών. Και μετά τον καταλαμβάνουν και η Χρυσή Αυγή μετά. 200 μέτρα πιο κάτω, 200 μέτρα πιο κάτω είναι η Βίλα Αμαλία. Τι δουλειά έχουν στη γειτονιά σας εγώ? Ακούστε, 200 μέτρα πιο κάτω είναι η Βίλα Αμαλία. Η Βίλα Αμαλία γνωρίζουμε τα τελευταία 17 χρόνια είναι άνδρα αναρχικών. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ, τους οποίους αν θέλετε αναφέρω το όνομά τους, οι οποίοι διοικούν τους αρχικούς. Σχεδόν κάθε απόγευμα έχουμε... Ευτυχώς που σπεύσατε να πείτε ότι είστε πρόεδρος των εφέδρων. Ναι. Είναι φανερή λοιπόν και η λογική σας και η προσέγγιση σας και λοιπόν, όλη η ανάλυση που κάνετε. Και φτάνουμε, μέσα στη λάσπη και φτάνουμε είστε, στο σημείο... Δεν ξέρετε τίποτε άλλο να κάνετε παρά μόνο αυτό, να λασπολογείτε
όλα να ψεύδεστε και ψεύδομαι. Το αποτέλεσμα ποιο είναι. Ψεύδομαι. Ναι, δεν σας άκουσα να πείτε όμως για τις γυναίκες που εκδίδονται δίπλα στο Δημαρχείο. Δίπλα στο Δημαρχείο οι κοριτσάκια 18-19 χρονών και δεν παρεμβαίνει κανένας. Όχι, 15 δεν σας άκουσα. Δεν σας άκουσα να λέτε χρονών για διάφορα άλλα ζητήματα. Κάτι απίστευτα είπατε εδώ πέρα για τον Άγιο Παντελεήμονα. Και το, η μισή Αθήνα, η μισή, το κέντρο της Αθήνας, όπως εύστοχα είπε ο κύριος Βαρεμένος, έχει πολύ ουσιαστικά προβλήματα. Έχετε έρθει και αντί, εγώ, στον Άγιο Παντελεήμονα. Εγώ ναι, πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, προχθές το βράδυ ακόμα, που έγιναν και τα επεισόδια που βγάζαν τον άνθρωπο με το παιδάκι του, τον Έλληνα, με το τμήμα, παιδάκι του, από την παιδική χαρά. Μέσα στο τμήμα γνωρίζατε ποιοι ήταν και που τους κάλυπτε η αστυνομία. Ποιοι ήταν, τη Χρυσή Αυγή ήταν. Όχι, κάτι μέσα στο τμήμα. Εσείς ήσασταν. Όχι, μήπως ήσασταν εσείς. Μισό λεπτό. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα εσείς θα ήσασταν. Όχι, ήταν άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ ήταν. Ήταν Κούρκουλα, ήταν. Τέλος πάντων. Ξέρετε, αυτή είναι η φτηνή προπαγάνδα την οποία χρησιμοποιείται κατά πόλεμος και με την οποία εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Διότι εκτοξεύεται λάσπη προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό κάνει. Κύριε Εξελέγη, για σας λέω. Με αυτό το βίωμά τους. Αυτό είναι η λογική τους, έτσι μεγαλώσανε. Ενώ εμείς μεγαλώσαμε με εντελώς άλλη διαφορετική προσέγγιση. Εσείς ξεκινήσατε μια ιστορία και ρωτούμε το δικό μου είναι τι θα γίνει σε αυτή την περιοχή. Εγώ σας είπα ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Όπου έχουν μετατραπεί σε γκέτο. Υπάρχει κάτι. Και σας ρώτησα, κύριε Εξελέ, τι θα κάνατε αν βλέπατε το δικό σας το παιδί να του βγάζουν τα ρούχα αλλοδαπή, ότι αυτό, μετανάστες αυτό ή αυτό δεν συνέβη ποτέ. Σας είπα, κύριε Παπαδόπουλο, ότι δεν συνέβη ποτέ αυτό. Αυτό που λέτε δεν συνέβη ποτέ. Λέει ψέματα, κύριε Παπαδόπουλο. Βεβαίως, απόλυτα. Έχω τα στοιχεία της αστυνομίας. Καλά. Έχω τα στοιχεία της αστυνομίας. Απόλυτα. Τα ζητήματα, κύριε Παυλόπουλο, υπάρχουν. Πάμε είναι στο ένα μεγάλο παρακαλώ, ζήτημα κύριε, η συνάθρηση τόσων ανθρώπων εκεί. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Ο Στέλιος Βοήνας. Τα στοιχεία της αστυνομίας. Είναι όλοι εκεί. Οι μόνιμοι κάτοικοι, οι μεδαποί, οι νόμιμοι μετανάστες, οι μετανάστες χωρίς χαρτιά, τα μέλη της Χρυσής Αυγής και τα μέλη των αντιρατσιστικών οργανώσεων. Η μόνιμη που απουσιάζει είναι η πολιτεία. Και δεν απουσιάζει μόνο από τον Άγιο Παντελεήμονα, απουσιάζει από το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, απουσιάζει από το λιμάνι της Πάτρας. Δεν μπορούμε να λέμε σοβαρά ότι πρέπει τους λαθρομετανάστες, όπως τους λέμε, να τους πετάξουμε στη θάλασσα ή να τους βάλουμε σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη μεταναστευτική πολιτική της χώρας. Είναι μεγάλος ο αριθμός των μεταναστών και κάτι πρέπει επιτέλους να γίνει. Και η πολιτεία επί 5 χρόνια, 10 χρόνια κοφεύει. Εδώ είναι το πρόβλημα. Το να καθόμαστε και να τσακωνόμαστε εδώ τώρα μεταξύ μας, αν είναι η Χρυσή Αυγή ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή το ΠΑΣΟΚ ή η Δημοκρατία, δεν ενδιαφέρει τον πολίτη. Τον ενδιαφέρει τον πολίτη να του λυθεί το πρόβλημα. Πόσους χωράει η Ελλάδα μετανάστες, ποιος θα μας το πει αυτό? Αυτοί που υπογράψαν το Δουβλίνο 2, κύριε Παπαδόπουλο. Από τα 2 εκατομμύρια αυτή αυτό τη στιγμή. Αυτό λέω λοιπόν από την πρώτη στιγμή. Ότι αυτό είναι το ζήτημα, κύριε Παπαδόπουλο. Είναι 2 εκατομμύρια. Πώς δεν μπορεί να φύγει κανένας από. Γιατί η Ελλάδα είναι το σύνορο και είναι το σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να διασφαλίσει μια δεν σωστή λειτουργία του σύνορου. Δεν μας κάνει εντύπωση ότι η αστυνομία μέχρι τώρα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη στον Άγιο Παντελεήμονα και στις υπόλοιπες περιοχές. Πώς, καθόλου δεν είναι ανύπαρκτη. Τι λέτε. Καθόλου. Ταυτίζεται με τους ανθρώπους της Χρυσής Αυγής ότι και κάνει. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Εξελέγη. Θέλετε να πάμε ένα απόγευμα, ένα βράδυ μαζί? Εγώ σας προσκαλώ, κύριε Παυλόπουλε, να πάμε μια βόλτα μαζί. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λέτε? Εγώ λέω σοβαρά. Ότι η αστυνομία ταυτίζεται με τα ακραία στοιχεία. Απολύτως. Και τι κάνει αυτή η επιτίθενται λοιπόν οι άνθρωποι. Όπως ήταν και στο εφετείο. Μα εδώ όπως και στο εφετείο. Ο πρόεδρος των εφέδρων λέει ότι φοβάμαι όμως να σας πω κάτι. Φοβάμαι, κύριε, να πω κάτι. Εάν δεν μιλήσουμε συγκεκριμένα. Όχι μόνο και η κυβέρνηση έχει τεράστια ευθύνη και η εκάστοτε κυβέρνηση. Όχι τεράστια. Τη μόνη ευθύνη έχει η κυβέρνηση. Λοιπόν, βασικά, από εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε όλες τις προτάσεις μας. Τι θα γίνει? Αλλιώς οι δυνάμεις που λέτε, οι ακραίες, θα κερδίσουν έδαφος. Κύριε Βαρεμένο, εμείς τις κάναμε δημόσια. Ακούστε να σου πω. Δημόσια τις κάναμε τις προτάσεις. Ναι, δημόσια, να πούμε συγκεκριμένα. Και όχι. Λέει η κυβέρνηση τώρα θα φτιάξει 2 στρατόπεδα. Θα το λύσουν το πρόβλημα? Θα όχι, δύο στρατόπεδα. Δεν λέτε τώρα με 2.500 κόσμο. Με 2.500 κόσμο θα λυθεί το πρόβλημα. 2 εκατομμύρια είναι μεσοδοματική. Η κυβέρνηση θα πει αυτό. Οι άλλες δυνάμεις τι θα πούν συγκεκριμένα? Ο κόσμος να καταλάβει. Διότι σας... ξέρετε ποιο είναι το κακό εδώ. Σας είπα ότι η μόνη λύση είναι η αναθεώρηση της συνθήκης του Δουβλίνου όσον αφορά μέχρι την Ελλάδα. Μέχρι να γίνει αυτό, κύριε, για να μπορούν να φύγουν να πάρουν όλοι άδεια. Να φύγουν. Να φύγουν λοιπόν, όσοι εσείς... επιθυμούν και επιθυμούν υπέρ... πάρα πολύ. Το 90% επιθυμεί να φύγει από την Ελλάδα. Να πάει σε άλλες χώρες. Μα οι ξύπνοι Ευρωπαίοι πολιτικοί δεν δέχονται τους πρόσφυγες από την Ελλάδα να τους πάρουν αυτοί. Η Τουρκία. Η Ελλάδα το είπε. Η Τουρκία που χρησιμοποιεί. Είναι ένα εκθήκο καθεστώς προς την Ελλάδα. Δεν δέχεται πίσω. Ναι, ποιος τους παίρνει? Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να δούμε αν θα φύγουν ή όχι και πάω στο τέλειο βοήνα. Θα έχουν μπει άλλοι 700.000.
ύπαρξης. Μέχρι το τέλος, ένας του από μέχρι το τέλος του 2009 θα έχουν μπει άλλες 700.000. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Δεν μπορείς πλέον να περάσεις από το κέντρο. Με η προβληματικότητα αυτή είναι και λογικά. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει να φάει, θα κάνει για να ζήσει. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, να τους μαντρώσουμε σε ένα κέντρο ή σε ένα στρατόπεδο, θα δείτε τι θα γίνει με τις περιοχές που θα είναι το στρατόπεδο. Και τι γίνεται, δεν λύνεται. Κάθε μέρα έρχονται από τα παράλια της Τουρκίας εκατοντάδες. Αυτό το λύσαμε ποτέ. 400 το συζητήσαμε ποτέ. Στο Ελαφωνήσι. Έφυγανε το μεταξύ, λέει, στο Αγαθονήσι, συγγνώμη. Διώξανε δύο τσάρτερ. Με 50 άτομα το καθένα. 2,50 και έρχονται 100 κάθε βράδυ. Αυτό το κάναμε την επόμενη των εκλογών. 400 μπήκανε στο Αγαθονήσι χτες. Και βεβαίως καιρός κάποια στιγμή όμως είναι να μιλήσουμε και για τις γενεσιουργίες αιτίες. Θα βάλουμε τελεία εδώ στην συζήτηση γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ όλους πολύ. Εμείς θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Θα δείτε ποιος διάσημος ηθοποιός έπαιξε ξύλο με φωτογράφους.